αλλά και παλιότερα και με τον Καποδίστρια. Θυμηθείτε ότι το ΚΚΕ είχε εκφράσει τις αντιθέσεις του ακόμα και με τον Καποδίστρια. Και αν θέλετε, οι αντιθέσεις μας δεν σταματούν μόνο στα στενά πλαίσια, αν ο Δήμος της ΚΟ θα έπρεπε να είναι το όριο του μέχρι την Κέφαλο ή να πάει, ξέρω εγώ, μέχρι το Πηλί, να σταματήσει το Πηλί ή να πάει λίγο πιο κάτω. Η αντίδρασή μας και η αντίθεσή μας σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα του Καλλικράτη είναι πραγματικά στη δομή του και σε αυτό που θα φέρει ως πολιτική έκφραση πλέον στον τόπο. Εμείς λέμε ότι τα χαρακτηριστικά πλέον της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι όπως την ξέραμε εμείς ή εν πάση περιπτώσει όπως την είχαν διαμορφώσει οι γονείς μας παλαιότερα, δεν έχει να κάνει καθόλου με τα λαϊκά χαρακτηριστικά που ίσως κάποιοι κιόλας ελπίζαμε ότι θα φέρναμε μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε κιόλας τον τίτλο τοπική διοίκηση πλέον. Δεν την θεωρούμε τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό γιατί? Γιατί όπως είπαν και οι συνομιλητές μου εδώ προηγουμένως, λέγαμε και για την αγροτική παραγωγή και επιτρέψτε μου να απαντήσω και όλες με τα παραδείγματα. Για αγροτική παραγωγή, για τα τοπικά σύμφωνα ανάπτυξης, για πώς θα γίνει η πράσινη ανάπτυξη εδώ και θα πρέπει αυτό να τεκμηριωθεί. Μα αυτό θέλει να γίνει η κυβέρνηση. Ο Καλλικράτης ως δομή είναι μια δομή που αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό κιόλας έγιναν οι περιφέρειες έτσι όπως χωρίστηκαν, έγιναν 13 από τόσους που ήταν οι νομαρχίες. Αυτό θα κάνει η κυβέρνηση σημερινή, αυριανή, αν δεν αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Θα παίρνει κάποιες αποφάσεις και θα λέει: εγώ τι προωθώ τώρα, την πράσινη ανάπτυξη. Τι σημαίνει πράσινη ανάπτυξη? Θα ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα στις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή και την υποδομή και μάλιστα είναι και κρατικοδίαιτες ώστε να επενδύσουν και να κερδοφορήσουν περισσότερο. Δείτε, ας πούμε, σε δήμους όπου γίνεται ο καθαρισμός ή η ανακύκλωση. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτές τις υπηρεσίες δουλεύουν και σε άθλιες συνθήκες, δεν παίρνουν ούτε και αυτό το επίδομα το ανθυγιεινό και με μισθούς πείνας. Όταν λοιπόν έχουμε αυτές τις αποφάσεις που έρχεται μια διοίκηση τοπική να τις κάνει εφαρμογή, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό πώς θα είναι ο Καλλικράτης. Εμείς τι λέμε λοιπόν για τον Καλλικράτη? Ναι, αντιδρούμε. Ναι, κυρία, δεν θέλουμε. Μακρύ, τη τελευταία σας πρόταση, γιατί ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας. Μου αφήνετε χρόνο να απαντήσω? Προφανώς θα μου αφήσετε χρόνο να απαντήσω, γιατί είχατε αφήσει και στους προηγούμενους. Λοιπόν, ναι, εμείς λέμε ότι αντιδρούμε με την, και έχουμε εκφράσει την αντίδρασή μας στον Καλλικράτη. Όμως, επειδή τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι, επειδή η οικονομική κατάσταση είναι αυτή που είναι, επειδή ο εργαζόμενος κόσμος πεινάει, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, και φταίνε κάποιοι γι' αυτό που πεινάει, δεν φταίει ο ίδιος, γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται οι Δήμοι να είναι Δήμοι με δημάρχους κομμουνιστές, οι οποίοι και μέσα στα δημοτικά συμβούλια θα υψώσουν τείχο ψηλό ώστε να μην γίνει εφαρμοστή αυτή η πολιτική στον τόπο μας και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όποια κονδύλια έχουμε, όποια κονδύλια μπορεί να έχει ένας δήμος σε ευρωφωνηπιακούς σταθμούς, σε δωρεάν μεταφορά των μαθητών, γιατί αναφέρθηκε η μεταφορά των εργαζομένων. Για ποιον εργαζομένων? Για μόνο τους δημότες της ΚΟ. Και να σας πω ότι οι μαθητές, εμείς το έχουμε ως αίτημα. Οι μαθητές θα έπρεπε να μετακινούνται με το λεωφορείο δωρεάν όλη την ημέρα. Δεν είναι δωρεάν. Ο γιος μου σήμερα αναγκάστηκε στις 3 η ώρα να πληρώσει, γιατί ήταν το ωράριό του, ήταν μετά το ωράριο του σχολείου. Αφού είσαι αντίπαλοι. Λοιπόν, θα μπορούσαμε λοιπόν να επενδύσουμε όποια χρήματα, με δυσκολία όμως θα εισραίουν μέσα στους δήμους αυτούς, σε υποδομές και σε έργα τέτοια που θα εκφράζουν και θα απαντούν στις λαϊκές ανάγκες. Για να γίνει όμως αυτό εφαρμογή στους δήμους, θα πρέπει να έχουμε και στηρίγματά μας γερά τους εργαζόμενους που από κάτω θα διεκδικούν για τέτοιου είδους έργα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και ο 5ος κύκλος θεματικός και τώρα βρισκόμαστε στον 6ο κύκλο, που είναι και η διαφοροποίηση σε σχέση με το debate της Δευτέρας και αφορά στη γενική τοποθέτηση των υποψήφιων δημάρχων διάρκειας 2 λεπτών, γιατί είναι το μήνυμά τους για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Ξεκινάμε τώρα αντίστροφα από την κυρία Μακρύ για να καταλήξουμε στον κύριο Κυρίτσι. Πάμε, κυρία Μακρύ, να ακούσουμε το μήνυμα της λαϊκής συσπήρωσης. Έχετε 2 λεπτά στη διάθεσή σας. Ξαφνιάστηκα, νομίζω ότι δεν θα είμαι εγώ η πρώτη που θα πω το μήνυμα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όλοι μας έχουμε. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου. Έτσι κι αλλιώς έχουμε την εμπειρία, αυτό το διάστημα αλήθηκε η γλώσσα μας, όποιον είναι επικεφαλής, έτσι με την επικοινωνία και τις συζητήσεις που κάναμε με τον κόσμο. Πριν από καμιά εβδομάδα ο Πρωθυπουργός της χώρας βγήκε και
έκανε το έθεσε το εκβιαστικό δίλημα ή ψηφίζετε εμένα, τους συνυποψηφίους μου ή αυτούς, συγγνώμη, αυτούς που στηρίζω με το ΠΑΣΟΚ, είτε αυτούς που είναι κοντά στην πολιτική μου, είτε θα σας πάω σε εθνικές εκλογές. Ένα εκβιαστικό δίλημα για χρησιμοποίηση ενός κατά τα άλλα για το αστικό κράτος δημοκρατικού δικαιώματος, δηλαδή των εκλογών, χρησιμοποιείται αυτή τη φορά ως εκβιασμός. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε σαν λαϊκή συσπήρωση ότι ο κόσμος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα πάει μέσα στην κάλπη και θα είναι μόνος του. Και θα πρέπει να ψηφίσει με κριτήριο τα καθημερινά προβλήματα. Όταν θα ξυπνήσει το πρωί, θα σκεφτεί πώς θα πάει το παιδί στο σχολείο, πώς θα πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ, πώς θα πληρώσει το λογαριασμό του ΟΤΕ, αν θα έχει δουλειά, αν θα πάει στη δουλειά και θα γυρίσει από τη δουλειά ασφαλής, εάν αρρωστήσει, εάν θα έχει νοσοκομείο να βρεθεί στο νοσοκομείο για να βρει και τη γιατριά του, εάν θα έχει να πληρώσει για το παιδί στα σχολιά, αν θα έχει να πληρώσει για το σχολείο που θα το κάνουν τώρα ιδιωτικό, αφού θα έρθουν στον καλλικρατικό δήμο, εάν θα έχει να πληρώσει για το φροντιστήριο, εάν θα έχει να πληρώσει για 1002, που όμως αυτές την ικανότητα της πληρωμής του τα κόβει η σημερινή κυβέρνηση, εμείς λέμε και εκτιμούμε με τη συνένεση και των άλλων κομμάτων. Με αυτό το κριτήριο λοιπόν θα πρέπει ο ψηφοφόρος, ο εργαζόμενος, ο άνεργος, είτε επιστήμονας είναι είτε μη, ο αυτοαπασχολούμενος, ο φτωχός αγρότης, να πάει με αυτό το κριτήριο στην κάλπη στις 7 του μήνα, να μην φοβηθεί την επιλογή της λαϊκής συσπήρωσης. Δεν είναι ψήφος χαμένη. Ίσα-ίσα, εάν βρεθήκαν κάποιοι κοψοχέριδες από την προηγούμενη, από την επιλογή τους στις εθνικές εκλογές, έχουν την ευκαιρία σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να δώσουν ένα μήνυμα ότι φτάνει πια μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε, κυρία Μακρύ. Ο λόγος στον κύριο Καΐσαρλη και το μήνυμά του για το κίνημα πολιτών Κόραμα. Δεν είναι μήνυμα. Απλά θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι, γιατί έστω και αργά ο κύριος Κυρίτσης έμαθε ότι στο νησί μας υπάρχουν εκατοντάδες νέοι εργαζόμενοι, αλλά και εκατοντάδες νέοι επιστήμονες των ΙΕΚ, των ΔΕΗ και των πανεπιστημίων που δεν έχουν καμία απασχόληση. Χαίρομαι επίσης γιατί έστω και αργά έμαθε ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να κλείσουν. 4 ολόκληρα χρόνια αυτή η Δημαρχία ασχολείται με τις πέργολες, ασχολείται με τους κόμβους, τα παρτέρια, τα λουλούδια, τους ταξιζίστες, για να τους το θυμίσω, τους περγολίστες και τους μπαρίστες. Σήμερα με ένα δελτίο τύπου ήρθε να μας πει ότι προκαλούν θυμηδία σε εκείνον και στους συνεργάτες τους οι προτάσεις μας για την απασχόληση των νέων ανθρώπων και η αναθέρμανση της οικονομίας. Έτσι γελούσαν και όταν φτιάχναμε το λατομείο, έτσι γελούσαν και όταν φτιάχναμε τις αποθήκες καυσίμων, έτσι όταν μιλούσαμε για συνενώσεις όχι με τον Καποδίστρια και όταν φτιάχναμε τις ομοπολιτείες, έτσι γελούσαν και όταν κατασκευάζαμε εμείς με τους εργαζόμενους του Δήμου το νοσοκομείο και εκείνοι αντιδρούσαν γιατί ήθελαν να το φτιάξει εργολάβος. Και λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί διαδίδουν ότι στις συγκεντρώσεις τους, αυτό είπε και σήμερα, δεν πάνε οι άνθρωποι, δεν μαζεύουν κόσμο, γιατί φοβούνται μήπως τους εκδικηθεί ο Καΐσαρλης. Γι' αυτό δεν κάνουν και τη συγκέντρωση μεθαύριο. Εμείς τη συγκέντρωση θα την κάνουμε, θα είναι ισχυρή, θα είναι δυνατή και θα λέει ένα και μόνο πράγμα. Όχι πια φόβος σε αυτή την πόλη. Πρέπει οι πολίτες να μιλήσουν ελεύθεροι, γιατί με την ελευθερία τους αναπτύσσεται η κοινωνία μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Καΐσαρλη. Πάμε στον κύριο Νίκο Μιλωνά και στη γενική τοποθέτησή του το μήνυμα για τη συμπαράταξη ελπίδας. Αγαπητοί πολίτες του Δήμου της ΚΟ, Κεφαλιανοί, Αντιμαχίτες, Καρδαμιώτες, Πηλιώτες, Ασφεντιανοί, ΚΟΗ πολίτες. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μόνο τα 4 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ. Δεν είναι τα 4 άλλα χρόνια εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ. Είναι 30 ολόκληρα χρόνια μια συνεχούς προσπάθειας για δομικά, παραγωγικά, τοπικά ζητήματα. Το να σας ζητήσουμε την ψήφο μας δεν είναι σχέση Δούνε-Λαβίν. Είναι σχέση, θα λέγαμε, μιας πολιτικής πραγματικότητας που έχει σχέση με τις ουσιαστικές σχέσεις που έχουμε συνάψει όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, στο εκλογικό αποτέλεσμα